Τσακούω τώρα τι είναι αυτό το οποίο σε πείραξε. Γιατί τρώγεσαι. Κάτι με πείραξε, κάτι με πείραξε. Θέλω να καταγγείλω τον λιμενάρχη της Ραφίνας και τον καπετάνιο του πλοίου που άφησε τόσα άτομα μέσα να περιμένουν την κονίστρα τη Μενεγάκη, επειδή άρχισε να ξυπνήσει. Έφευγε 7,5 ώρα το πλοίο για Άνδρο και ολόκληρο πλοίο καθόταν εκεί να περιμένει να πούμε. Πόση ώρα. Όση ώρα και να είναι, ρε. 5 λεπτά δεν δε είναι 5 λεπτά, ούτε ένα τέταρτο, ούτε μισή ώρα. Αυτό ρωτώ. Περίμενε όλο ο κόσμο να έρθει η Μενεγάκη με τον τζιπ. Αλλά δεν φταίει ούτε ο Καραγκιόζης ο λιμενάρχης, ο Καραγκιόζης. Ο Εδιόδουλος, να μην το πω αλλιώς, γιατί είναι μηνύσιμο, το λέω εγώ ο Ραπτόπουλος και να με κάνει μήνυση. Ο καπετάνιος του πλοίου, ο Εδιόδουλος και ο λιμενάρχης Ραφίνας. Και οι δυο που αφήσανε να πούμε ολόκληρο κόσμο στο λιμάνι της Ραφίνας να έρθει η Μενεγάκη επειδή να πούμε την έκανε κόλπα ο Ματέο το βράδυ και άρχισε να ξυπνήσει. Αλλά δεν φταίει ούτε ο λιμενάρχης Ραφίνας, ο Καραγκιόζης, ούτε ο άλλος, ο πλοίαρχος, ο αρχικαραγκιόζης. Φταίνε όλοι αυτοί οι οποίοι δεν βρέθηκε ένας Ραπτόπουλος να μαζέψει 10 γομάρια, γαϊδούρια, σε ένα πλοίο θα έρχει και 10 γομάρια. Τους κάνει ομάδα να τους πει Ελλάδο ποιο είναι το τζιπ της Μενεγάκη, σπάστε το. Να πάει να πει το λιμενάρχη, Ελλάδο να το στριμώξει σε μια γωνιά 3 άτομα. Να τον πιάσει από το λαιμό, να του πει Ελλάδο ρε εμείς τι είμαστε. Εμάς τι από πισινό βγήκαμε εμείς. Λύση είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι λύση στην Ελλάδα, ρε. Αυτή είναι λύση. Λύση. Να τη το κάνει το τζιπ άμμο γυάλα. Λύση. Να περιμένω εγώ με το παιδί μου. Πολύ, ναι, στο λέω εγώ. Περιμένω εγώ με το παιδί μου. Τη γυναίκα μου, τον ηλικιωμένο. Τον οποιοδήποτε επαγγελματία. Ναι, ναι, όχι, θα μην ρωτήσει τίποτα. Να περιμένω εγώ τη γριά, ναι, τη Μενεγάκη που θυμήθηκε στα 46 να γίνει μαμά, να κάνει τον έρωτά της με τον άλλο, τον αργόσχολο. Άσε με τώρα, ρε. Μην συγχαίρεις πράγματα. Μην με διακόπτεις, ρε. Άμα... Αυτό είναι κατάπτυστο που έγινε. Σταμάτα λίγο, ρε. Δε φταίει όμως ο Καραγκιόζης ο λιμενάρχης της Ραφίνας και μην τολμήσει να μου κάνει μήνυση. Μην τολμήσει. Ο Καραγκιόζης δεν είναι μηνύσιμο. Να περιμένουν 300 άτομα στο πλοίο τη γριά τη Μενεγάκη με την κυταρίτιδα να ξυπνήσει να πούμε να πάει να βρει το Ματέο 50 χρονών να κάνουν σεξ στα γεράματα. Δεν πάτε στο διάλο λέω εγώ. Τσίπρα, Τσίπρα, αυτά η αριστερά πρέπει να τα διορθώσει. Είχαμε τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, τα κόμματα των ναι και τα λοιπά. Υποτίθεται, ναι, υποτίθεται τώρα ήρθε η αριστερά από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Χθες ήρθε μια κυρία και προσκυνούσε τον τυφλό τον Υπουργό Υγείας γιατί ο άνθρωπος τρέχει. Και μην μας πείτε ότι εμείς κάνουμε καμιά βάντα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί εμείς κράξαμε το ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του Ρωμανού και εγώ και ο Κόκκινος. Είστε απαράδεκτοι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Μα ασχολείστε ταμπέλες εμάς. Ούτε εμένα ούτε τον Κόκκινο. Άσε που πειραζόμαστε καμιά φορά και μαλώνουμε έτσι γιατί έχουμε τα δικά μας, τη καθημερινότητά μας. Οκ, okay, boys. Είμαι ο λιμενάρχης υποπλοίαρχος Τόλου Θεοχαράκης Χριστόδουλος. Ναι, ναι. Σας έκανα μήνυση, επικοινωνείτε με τον δικηγόρο μου, κύριο Αλέξη Κούγια. Ναι, ναι, ναι. Να έρθει και ο Κούγιας παρέα εκεί πέρα, ο μοντελοπνίκτης, να μας κάνει μήνυση. Είστε απαράδεκτοι κι εσείς στο πλοίο, γιατί μάθατε να είστε υπόδουλοι. Στην κάθε Μενεγάκη, στον κάθε υπουργό, στον κάθε επιχειρηματία. Δεν βρέθηκε. Εγώ όταν πήγα. Και τελειώνω με αυτό. Εγώ όταν πήγα στην Εύβοια να κάνω διακοπές πριν 8 χρόνια, ήταν κόρη μου 2 χρονών. Πήγα σε μια παραλία και ήθελα ένα γιότ στα 60 μέτρα και με συγχωρείς, βγάλα τα απόβλητα εκεί πέρα. Και παίρνω τηλέφωνο να πούμε το λιμενάρχη. Και μου λέει δεν ξέρω τίποτα, λέει εγώ πίνω καφέ, λέει με τον καπετάνιο και τα λοιπά. Του λέω είσαι λακαμάς. Λέει εμένα λες έτσι θα έρθω. Λέω έλα. Λέω αυτός δεν θα έρθει μόνος του, μπορεί να έρθει και με άλλους. Πάω στην παραλία και διαλέγω 6-7 γαϊδούρια, κάτι μπράτσα, κάτι αυτά και τα λοιπά, κάτι τατουάζ, τους λέω ελάτε εδώ ρε. Τα τατουάς και τα μπράτσα γιατί τα δείχνετε στις γκόμενες. Λέει μα κάτσε κάτω ρε του λέω. Έλα κάνουμε μανούρα. Θα έρθει το λιμενικό εδώ πέρα, τα κάνουμε άμμο γυάλα. Και θα πούμε ότι είμαστε και θα πεις ότι είμαι και αθλητικογράφος και τα λοιπά. Αυτά τα φοβούνται αυτοί. Σκάει μήτε ένας χοντρός να πούμε. Ο τίποτα έγινε αθλητικογράφος. Ναι, εκείνη την ώρα έγινε. Ναι, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Ναι, ρε βλάκα, εκείνη την ώρα έγινε. Πώς δεν είπες δημοσιογράφος. Βάλε τα γαϊδούρια μπροστά εγώ από πίσω. Ποιο με έβρισε, λέω εγώ ρε. Λέω το γομάρι κάτσε από δίπλα. Άμα αρχίσει το ξύλο, χτύπα και εσύ, λέω να του φέρνε. Τι, πάω μόνο. Σαν το Χατζηχρήστο. Από εδώ, ναι. Κρατά, έλα εδώ, ρε, μέσα. Από εδώ, από εκεί, ιστορίε. Αυτά εδώ τι είναι, του λέω, ρε. Σκατά δεν είναι αυτά εδώ πέρα, με συγχωρεί μεσημεριάτικα. Ναι, τι είναι αυτά εδώ, αυτά δεν είναι ελλείμματα.
Επειδή ήρθε αυτό, λέω εδώ πέρα, και επειδή σε κέρασε ένα όζο ρε λιγούρι, του λέω, λιμενάρχη του πύργου Ευβία εκεί και τη και Εδιψού, ρε λιγούρι, του λέω. Μάλι θα σε κάνω μήνυση. Βρε, κάνε μου ό,τι θε, του λέω. Σκάει μη κι ένα χοντρό και ένα φαρδίμεσο εκεί του χωριού πύργου Ευβία, λέει. Σι τι είσαι, ρε χοντρέ, του λέω. Λέει στον άλλον, δεν μ' άφησε, λέει, να τον ορμήξω. Λέω, χοντρέ, είναι το μόνο που να ορμήξει. Είναι κάτι τα ψήμπα χλαβάρε, σαν πιο κοιλιά, του λέω. Θα ορμήξει. Γίνεται η μανούρα. Τέλο πάντων, του λέω, αυγό στο τηλεάστιο να σε σκίσω. Βάρεσε καμία αυτού με τα τατουάζ. Έκανε κάτι σκουδιές, κάτι αυτό έκανε. Ναι, ναι, τι, ήρθανε να μας συλλάβουν, να μας κάνουν. Θέλω να σε πω, αντιδράσαμε. Πήγα τους άλλους που κοιμόντουσαν. Δεν σε ενοχλεί, ρε, που παιδί, το παιδί σου, λέω, 3 χρονών, κολυμπάει επειδή αυτός θέλει να πηδήξει αυτές τις λιχούρισες, λέει, εδώ τις βουλγάρες, λέω, και τις έβρε εδώ να κάνει τα λύματα. Δεν σε ενοχλεί, λέω. Τσα, τσα, λέω, κάνεις τα βάρη, τσα, τσα. Για κάνεις, λέω, μπράτσα. Κουραδομηχανή, του λέω, τι κάνεις τώρα εκεί πέρα. Τι είπαμε, μωρέ. Και γίνεται ο σαματάς. Εσείς δρες στο πλοίο, στη Ραφίνα μέσα. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας. Δηλαδή αίμα δεν έχει η φλέβη σας. Να έρθει με νεγάκι γριά 47 χρονών, η γριά με την κυταρίτιδα, που την πληρώνει τζάμπα να κάνει θεαματικότητα, να κάνει να δείχνει το γυρασμένο ποπό της, να πούμε. Να μείνουν 1000 άτομα έξω. Αν την Ελλάδα σας να πάρετε από εκεί πέρα, ρε. Λατού σας, ρε, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Να έρθει με νεγάκι, γιατί είχε πίτσι πίτσι μόκο μόκο με τον Ματέο 50 χρονών. Ο Πυρούνιας και... θέλει να κάνει παρέμβαση. Ποιος Πυρούνιας και μαχαίρας, ρε, τώρα για τη Μενεγάκη. Βάλτε τον, άστε Μενεγάκη. Έχουμε το core της ομάδας, ναι, το γήπεδο, οκ. Okay. Τον πυρήνα, το γήπεδο θες να πεις. Μην λες πυρήνα, γιατί είναι λίγο κοντά στο πυρούνα. Και έλα ψεύτηκα, ρε μπούζο. Μπράβο, πρόεδρε, είδες τι ωραίο σου νούμε, Θανασάκη. Θα τρελαθεί πάλι ο κόσμος. Δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Ξέρεις γιατί δεν υπάρχει θέμα πυρούνια. Έλα, στο πω εγώ. Ο Ποθωναθάκης που λέει εδώ, ναι, ο κόκκινος, ναι, το πυρούνια τον είχε έτοιμο. Επειδή όμως η θύρα 10 την τρέμει ο Παπαθανασάκης και καλά κάνει, του είπαν εκεί πέρα, μην τυχόν να πούμε και φέρεις κανένα πυρούνια και ένα κουτάλα, θα γίνει χαμός. Έτοιμο τον είχε τον πυρούνια. Δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Ποτέ. Εσύ πες μας γιατί φεύγει ο Μυροφωνίδης και άσε. Σου είπα. Άσε. Πες μας τον Ρουφιάνο τον. Το γραφείο της ΠΑΕ. Πες μας για τον Τάκη τι έγινε και άσε μας κάνει τον έξω. Ό,τι είπες για τον Ηρακλή, βλακία ήταν. Μια χαρά ήταν για τον Ηρακλή. Ό,τι είπες. Και για τον Μυροφορίδη, σε είπαμε και τακτική ανάλυση σου κάναμε. Τι είπες για τον Μυροφορίδη. Ότι. Είπα για τον Μυροφορίδη. Ένα μήνα σου είπα τελείωσε. Σου είπα εγώ ότι δεν τελείωσε. Σε ρώταγα πόσα λεφτά παίρνει ο Νίκος Παπαδόπουλος. 23.000 ευρώ παίρνει. Δεν ξέρω. Λογιστής είμαι. Τι να πω, ψέματα. Τι να πεις, ψέματα. Αν έρθει όλος με 120 από την Τρίπολη και τον έπαιρνε όμως, τότε θα το έλεγες. Σκοπός είναι να προλάβεις το κάτω. Αν θα πω τα οικονομικά κάτω. Ξέρετε, κόκκινε κάτι. Εσείς οι κουφοί. Εντάξει, εμείς έχουμε άλλα κουσούρια. Φαλακρή κτλ. Εσείς οι κουφοί, ξέρετε ό,τι θέλετε να ξέρετε και ακούτε ό,τι θέλετε να ακούτε. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Ακούς ό,τι θες να ακούς. Πολύ κουτοπώνυρο. Εγώ είμαι κουτοπώνυρο. Πολύ κουτοπώνυρο. Κόλλησα από σένα. Λες. Είπαμε να ζηλεύεις, αλλά μέχρι να σου. Ναι, ζηλεύω. Την ομορφιά σου και τα νιάτα. Γιατί δεν περίμενα σε ένα πλοίο που και περίμενε τη Μενεγάκη, το έκανε θέματα. Εμένα, εγώ κόκκινε, όταν αργώ, δεν παίρνω το λιμενάρχη και οποιοδήποτε που μπορεί να έχει μια πρόσβαση. Δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει, δεν το ξέρω. Εμένα δεν με ενόχλησε, ρε Μενεγάκη. Πόσο άργησαν, συγγνώμη. Πάνω από μια ώρα. Εμένα δεν με νοιάζει, ρε Μενεγάκη. Πότε έχει δρομολόγηση. Δεν με νοιάζει. Ρωτάω, ρε. Δεν με ενδιαφέρει, ρε. Εμένα δεν με νοιάζει, Μενεγάκη. Εμένα με νοιάζει ο πλοίαρχο. Ο λιμενάρχης και περισσότερο αυτοί οι παγλαμάδες οι οποίοι δεν αντιδράσανε στο πλοίο και ζητούσανε αντί να την κάνουν το τζιπ μπλε, τη ζητούσανε αυτόγραφο. Δεν είναι λύση αυτό. Άρα, πες, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κόψτε το μικρόφωνο, ευρύζει. Κόψτε το μικρόφωνο. Δεν μπορώ σε μια χώρα, λοιπόν, η οποία δεν αντιδρά.